το σημερινό Ευαγγέλιο μας εξιστόρισε την γνωστή, πιστεύω σε όλους μας, ιστορία του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών. Ο Χριστός πέρασε τη λίμνη της Τιβεριάδος και ήρθε σε μία περιοχή όπου κατοικούσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από τον νόμο του Θεού. Η πόλη των Γαδαρινών ήταν κοντά στην Καπερναούμ. Η Καπερναούμ ήταν μια πόλη ειδωλολατρική και ήταν φυσικό ότι θα επηρέαζε ως μεγάλο αστικό κέντρο την ευρύτερη περιοχή και ιδίως την πόλη των Γαδαρινών. Γι' αυτό και οι Γαδαρινοί ακούσατε ότι εξέτρεφαν κύρους χάρη των εθνικών, κάτι το οποίο απαγορευόταν από τον Μωσαϊκό νόμο. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή, σε αυτούς τους ανθρώπους ήρθε ο Χριστός. Αλλά πριν να μπει στην πόλη τους, τι συνήθισε? Εκεί κάπου στο νεκροταφείο της πόλεως συνήθισε ένα δαιμονιζόμενο. Φοβερό και τρομερό. Όλοι τον φοβόντουσαν. Όλοι έφευγαν από μπροστά. Ήταν ο φόβος και ο τρόπος της πόλεως. Είχε εγκαταλείψει τη συναστροφή με τους ανθρώπους και κατοικούσε στα μνήματα. Αυτό κάνει ο δαίμονας, αυτό κάνει ο διάλογος. Κάνει τον άνθρωπο αντικοινωνικό. Το κάνει να αποστρέφεται την κοινωνία των ανθρώπων, τους άλλους ανθρώπους. Το κακό πνεύμα δεν θέλει κοινωνία προσώπων. Το κακό πνεύμα θέλει έφτρα, θέλει φθόνο, θέλει κατηγορία, θέλει φόνο, θέλει αίμα, θέλει να βλέπει να φέρονται τα πάνω κάτω στη ζωή του ανθρώπου και στη ζωή αυτού του κόσμου. Γι' αυτό βλέπετε και εκείνο που κατέλαβε, που μπήκε μέσα του, τον οδήγησε στα μνήματα με τους πεθαμένους, με την βρωμιά και την εισοδία των τάφων. Εκεί καταντάει τον άνθρωπο ο διάβολος. Ο Χριστός το συνάντησε λοιπόν και εκείνος, το δαιμόνιο μάλλον, άρχισε να παρακαλεί και να λέει: «Μη βασανίζεις». Αυτό έλεγε το δαιμόνιο στον Χριστό. Και ο Κύριος, μετά από ένα σύντομο διάλογο, θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος καθόταν, λέει, στα πόδια του Χριστού γυματισμένος και σοφρονός. Γυμνός ήταν, ντύθηκε. Φοβερός ήταν, απειλητικός, τώρα καθόταν σε λαρνάκι στα πόδια. Και εκεί ήταν οι άλλοι άνθρωποι, κάτοικοι των Γαδαρινών, και είδαν αυτό το πράγμα. Και τι έκαναν? Είπαν στον Χριστό: «Μάζεψε ένα και φύγει». Ήταν ένα θαύμα μεγάλο. Ήταν μια ανατροπή των πραγμάτων στην κυριολεξία. Αλλά όμως εκείνοι δεν συγκινούνται καθόλου. «Τι ήρθες εδώ?» του λένε. «Μάζεψε ένα, πήγαινε από εκεί που θες. Δεν σε χρειαζόμαστε». Ο Χριστός πήγε στα Γάδαρα και έδιωξε τους δαίμονες. Όμως οι Γαδαρινοί διώχνουν τον Χριστό για να ξαναγυρίσουν οι δαίμονες. Γιατί όπου δεν υπάρχει ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, εκεί υπάρχουν οι δαίμονες, όσο και αν θέλουμε σήμερα να αμφισβητούμε την ύπαρξή τους. Και αυτό το βλέπουμε τελικά να διαφαίνεται και να μαρτυρείται μέσα από την καθημερινότητα του κόσμου του, μέσα από την καθημερινότητα ουσιαστικά της ζωής μας. Ο Χριστός ήρθε και χάλασε την ησυχία, τη βολή των Γαδαρινών. Έτσι είχαν συνηθίσει. Λένε, τώρα ήρθε αυτός να ανατρέπει τα πράγματα και να αρχίσει να μας λέγει
διδαχές και θεωρίες οι οποίες θα ανατρέψουν τη ζωή μας, θα μας κάνουν να ξεμάθουμε από ό,τι μάθαμε, να προβληματιστούμε ίσως, να κρυθούμε εσωτερικά και ούτω καθεξής και προτιμούν να φύγει ο Χριστός. Αγαπητοί αδελφοί, διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο όχι για να μάθουμε ένα περιστατικό τη ζωή του Χριστού να πληροφορηθούμε. Διαβάζουμε στις Εκκλησίες μας αυτό το Ευαγγέλιο για να μας κηρυχθεί τούτο ότι τον Χριστό πρέπει να τον προσλαμβάνουμε, να τον δεχόμαστε και να τον διώχνουμε. Και δυστυχώς βλέπετε ότι ένας ολόκληρος πολιτισμός που λέγεται δυτικός πολιτισμός στον οποίο υπαγόμεθα ανήκουμε και εμείς έδιωσε τον Χριστό από τη ζωή. Και δέστε τι έβαλε μέσα σε αυτή, αλλά δέστε τελικά και που κατευθύνεται όλος αυτός ο κόσμος. Το Χριστό πρέπει να έχουμε κοντά μας. Βεβαίως ο Χριστός, αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, γιατί δεν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, δεν ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θρησκεύομαι πολύ σε τιμικά, με αυτά τα οποία μάθαμε. Αλλά αυτό όμως δεν είναι βάθος πίστεως, αν διάσουμε και διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, αλλά μία βαθιά επίγνωση και πίστη ότι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος με αφορά. Είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος με ανακαινίζει και με καθαρίζει. Να ξέρετε ότι θα χάσουμε τη φωνή μας. Θα χάσουμε την ανεσή μας. Θα σπάσει η καθημερινότητά μας. Θα ελεγχθούμε. Και ίσως να μην το θέλουμε. Ίσως θα θέλουμε να μαθαίνουμε σε αυτά που μάθαμε. Ξέρετε, το γουρούνι όπου και να πάει βούρκο θα δημιουργήσει. Από το βούρκο να λύσει, που το έχει στεμένο, θα πάει παραπάνω και θα εγκατασταθεί και πάλι βούρκο θα κάνει. Σε στεγνό και καθαρό μέρος δεν θα πάει. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος. Εκεί που θα μάθει, εκεί τελικά κυλίεται, όπως λένε και οι πατέρες. Το ζήτημα είναι πού μαθαίνει και πού κυλίεται. Είναι στο βούρκο, είναι σε άλλα επίπεδα τα οποία πλησιάζουν τη ζωή του ουρανού. Αυτό είναι πάντοτε το ζητούμενο. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτή τη στιγμή ο καθένας αξιλών θελήσει να προχωρήσει 1, 2, 3 βήματα μπροστά, χαλάει πολύ. Αλλά να μάθουμε να πράξουμε, να χαλάμε τη βολή. Να αναζητούμε, γιατί μέσα στη βολή μας, που σημαίνει μέσα στη στασιμότητά μας, σαφίζουμε και το νερό που θα γίνει στάσιμο, βρωμάει. Οτιδήποτε και να μείνει στάσιμο, χαλάει, σκουριάζει, βλέπετε και τα μηχανήματα ακόμα, θα μείνει λίγο καιρό, χωρίς να λειτουργήσουν, καταστρέφονται. Χρειάζονται πάλι καινούργια επισκευή και βαριά επισκευή. Αυτό είναι. Θα πρέπει λοιπόν να μην επιδιώκουμε αυτή τη στασιμότητα της καθημερινότητας, αυτή τη ζωή όπως τη μάθαμε και να δούμε τα πράγματα να κυλάνε, να έρχονται και να παρέρχονται, αλλά να προσπαθούμε τελικά να ζούμε τη ζωή του Χριστού και να έχουμε σχέση με τον Χριστό και να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Τίποτα άλλο δεν θα μας σώσει, παρά μόνο η πίστη μας, όπως μας έσωσε η πίστη μας και στο παρελθόν. Αν βιώσουμε πραγματικά την πίστη μας, βιώνουμε αυτό το οποίο κατ' εξοχήν μας χρειάζεται, αλλά και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να διδάσκουμε και τα παιδιά μας. Βλέπετε πού είναι σήμερα τα παιδιά μας. Αύριο θα παραπονιούμαστε για αυτά. Γιατί θα παραπονιούμαστε, αφού τελικά δεν τους δώσαμε τίποτα. Αφού δεν τους δώσαμε Χριστό, αφού δεν τους γνωρίσαμε Θεό. Από εκεί και πέρα φτάνουμε σε αυτό που αξιωματικά είπε το Στογεύσκιο, ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπεται. Και βλέπουμε τελικά την εποχή μας, μια εποχή η οποία διεκήρυξε τον θάνατο του Θεού, ότι όλα επιτρέπονται. Και βλέπετε πόσα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας διαφράζονται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ουσιαστικά
πραγματικά τον Θεό της. Βλέπετε, εάν κάποιου η συμπεριφορά πειράξει, μας προσβάλλει, σαν άτομα και σαν κοινωνικό σύνολο, ξέρετε, λέει μια κουβέντα. Δεν έχει το Θεό του. Αυτή είναι μια διαπίστωση, την οποία δεν την κάναμε εμείς προσωπικά, αυτή τη διαπίστωση την έκανε ο λαός μας, διαχρονικά. Και εμείς κληρονομούμε τις παροιμίες μας, τα έτοιμά μας, τις φράσεις μας και τα λέμε. Αλλά αυτό έχει ένα βαθύτερο νόημα, το ότι δεν έχει το Θεό του. Δηλαδή, τελικά, πώς καταντάει ο άνθρωπος χωρίς Θεό. Καταντάει όπως ο μεμονιζόμενος της χώρας του Κυριακήσιμου. Ακοινώνητος, μακριά από τους ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα που μπορεί να είμαστε ανάμεσα στους ανθρώπους, όσο ποιοτική και υψηλή είναι η κοινωνία μας μαζί μας, ή τελικά είμαστε τόσο αποξενωμένοι από αυτούς που είμαστε με εκκλησίων, αλλά μόνο για να τους χρησιμοποιούμε. Για σκεφτείτε το αυτό. Ο άλλος είναι ο πλησίον και ο αδελφός του οποίου, με τον οποίο η κοινωνία μαζί του, η σχέση μαζί του μας εφραίνει πραγματικά, είναι κάποιος ο οποίος θα το χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες μας της στιγμής, της κάθε στιγμής, για να το θέσουμε μετά στο περιθώριο. Είναι ή δεν είναι μια τέτοια στάση ζωής δαιμονική? Είναι ή δεν είναι υποβολημαία από αυτόν ο οποίος διαλύει πάσα κοινωνία και θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο και τη σχέση του και με τον Θεό και με τον συνάδελφο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, αλλά αυτό να σας μείνει σήμερα από το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός διώχνει τα δαιμόνια και ότι όπου είναι ο Χριστός, εκεί δεν χωρούν δαιμόνια και όλα όσα συνεπακολουθούν τα δαιμόνια. Ότι ο άνθρωπος πολλές φορές προτιμάει τα δαιμόνια στον Χριστό, γιατί του καλάει την άνεση, τη ζωή του, τον βγάζει από αυτά τα οποία έχουμε. Αλλά ας έχουμε πάντα σταθερή την απόφαση να προσπαθούμε να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να γνωρίζουμε τον Χριστό.